Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και ειδικότερα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς του στο προσφυγικό και μεταναστευτικό άσκησε χθες από το Ρέθυμνο η πρώην υπουργός και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου αναφέρθηκε στη ρητορική μίσους, ξενοφοβίας και μισελοδοξίας, όπως είπε, που χρησιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, προκειμένου σύμφωνα με την ίδια να κατηγορήσει την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή θερίζει τις θύελες των ανέμων της μυσαλλοδοξίας και της ισοπαίδωσης που είχε η ίδια σπείρει ως αντιπολίτευση. Εκτοξεύοντας τα βέλη της στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, η κυρία Ξενογεννακοπούλου κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για αδυναμία αντιμετώπισης των προσφυγικών ροών. Και δυστυχώς ακόμα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει με όρους ανθρωπιστικούς και αποτελεσματικούς, γιατί η ίδια είναι εγκλωβισμένη στις αντιδράσεις των δικών της τελεχών. Και γι' αυτό βλέπουμε και σπασμωδικές ενέργειες και μία ανεπάρκεια που τελικά που έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή να έχει τετραπλασιαστεί ο πληθυσμός των προσφύγων στα νησιά, κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες και χωρίς μία προοπτική αυτή τη στιγμή αντιμετώπισης του θέματος. Στο μεταξύ, άνοιγμα στην κοινωνία και δι στον προοδευτικό χώρο εν ώψη του συνεδρίου επιχειρούν πρωτοκλασσά τα στελέχη του κόμματος που περιοδεύουν ανά την Ελλάδα. Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου και Ανδρέας Ξανθός, που μίλησαν χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματος, αναφέρθηκαν στο στίχημα που έχει τεθεί από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από κοινού με την Προοδευτική Συμμαχία, βγάλαμε μια κοινή διακήρυξη, ένα δημοκρατικό κάλεσμα συμμετοχής, ένταξης στο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου ακριβώς στην πορεία για το συνέδριο ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα δυνατό, μαζικό, δημοκρατικό, ριζοσπαστικό κόμμα που να μπορεί να δώσει αυτούς τις προγραμματικές θέσεις για το μέλλον που χρειάζεται σήμερα η χώρα μας και να μπορούν να εκφράσουν μια νέα προοδευτική πλειοψηφία. Μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίοδο που δρομολογούνται οι προσυνεδριακές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξουμε ένα ειλικρινή διάλογο με τους πολίτες και να συζητήσουμε μαζί τους πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και προγραμματική και οργανωτική που θα δώσει τη δυνατότητα και να αποσαφηνίσουμε το πολιτικό μας στίγμα και το αξιακό και το ταυτοτικό πρόταγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου.